αυτό δεν προκύπτει από την τοπικιστική συνείδησή μου ως Πελοποννήσιος, προκύπτει από μια απλή ανάγνωση της πραγματικότητας. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε τους πρώτους πλήρης και ολοκληρωμένους αυτοκινητοδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πλατφόρων. Ο πρώτος που θα ολοκληρωθεί θα είναι ο αυτοκινητόδρομος Μορέας. Το κομμάτι Λεύκος Πάρτη το παραδίδουμε πριν το Πάσχα, την Μεγαλόπολη την παραδίδουμε μέσα στον Ιούνιο και τον περιμετρικό της Καλαμάτας τον παραδίδουμε Σεπτέμβριο του 2016 και επειδή κάποιοι με ρωτήσανε με εκείνες τις βελτιώσεις και συμπληρώσεις που μπορούμε να κάνουμε με βάση τις υποδείξεις των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Το Κόρυθος Πάτρα παραδίδεται το 2017. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε την εξέλιξη των σιδηροδρομικών έργων, δεν είναι μένω σιδηροδρομικά και ο κ. Μούρδας θα τα αναπτύξει πλήρως και σε ειδικότητα, καθώς προχωρά μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς η σιδηροδρομική γραμμή από την Κόρυθο μέχρι την Πάτρα, αλλά και υπάρχει ο σχεδιασμός για το δυτικό τμήμα. Δεν αφήνω απ' έξω αυτό που είπε ο Δημήτρης Καβόσος και θα μιλήσει γι' αυτό ο Θάνος Βούρδας και το κομμάτι της μετρικής γραμμής από την Κόρυθο προς το Άργο και τον Άρη. Η Πελοπόννησος δηλαδή θα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θα έχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών και υποδομών τέτοιο που αν αυτά που θα υπάρξουν από σήμερα και μέσα σε ένα χρόνο μπορέσουμε να τα διασυνδέσουμε με τις ανάγκες της τοπικής και της περιφερειακής κοινωνίας και το σχεδιασμό του Υπουργείου για τη Στρατηγική των Μεταφορών και Υποδομών, μπορεί να είναι η περιφέρεια της χώρας που θα αποκτήσει την πρώτη αναπτυξιακή εκτείναξη, θα έλεγα, στην υπέρβαση των σημερινών συνθηκών που υπάρχουν. Δεν είναι φιλόδοξο όνειρο. Είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμο σχέδιο. Και θέλω να το αξιολογήσουμε και οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορείς. Γιατί νομίζω ότι μας δίνεται αυτή τη στιγμή ένα στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα ως περιφέρεια, το οποίο δεν έχει, καλός ή κακός, κάποια άλλη περιφέρεια της χώρας. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα ήθελα να κλείσω εγώ. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί να ξανατοποθετηθούμε, διαβεβαιώνοντας ότι η παρουσία η δικιά μας και προσωπική, αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου θα είναι συνεχής. Άλλωστε, η εξελίξη αυτά τα μεγάλα έργα θα είναι σε πολύ ταχτά χρονικά διαστήματα, γιατί για πρώτη φορά υπάρχουν χρονοδιαγράμματα στα έργα. Για πρώτη φορά υπάρχουν χρονοδιαγράμματα με ενδιάμεσους χρονικούς σταθμούς, άρα μπορούμε να ελέγχουμε αν όντως τηρούνται και αν όντως πραγματοποιούνται με το ρυθμό που πρέπει, όπως και εσείς πρέπει να μας ελέγχετε.